χωρίς τέλος είναι η οδύσσια των 53 μεταναστών που αποβιβάστηκαν το πρωί της Κυριακής στη Γάβδο. Ξημερώματα μεταφέρθηκαν στο κλειστό κολυμβητήριο Χανίων, εξαντλημένοι με τα παιδιά αγκιστρωμένα στην αγκαλιά των γονιών τους. Οικογένειες με παιδιά, γυναίκες και άνδρες από το Ιράν, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, αφού πέρασαν σχεδόν 2-24 ώρα στην ακριτική Γάβδο, επιβιβάστηκαν αργά χθες το βράδυ στο πλοίο Δασκαλογιάννης, που ναυλώθηκε εκτάκτος για την ασφαλή μεταφορά του στο λιμάνι των Σφακίων. Εμείς, μάλιστα, σαν περιφέρεια, μου ζητήθηκε να καλύψω τη δαπάνη ενός έκτακτου δρομολογίου από Γάβδο προς Κρήτη, το οποίο το κάναμε για λόγους ασφαλείας, να μην μπουν οι άνθρωποι μαζί με τους επιβάτες ή δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Εκτιμώ ότι το Υπουργείο από πάνω να πράξει όπως πρέπει, το γρηγορότερο δυνατόν, να πάνε να προθεθούν οι άνθρωποι εκεί που πρέπει. Στο κλειστό κολυμβητήριο Χανίων, από όπου λίγες ώρες νωρίτερα είχαν αναχωρήσει και οι τελευταίοι εναπομείναντες μετανάστες από το προηγούμενο καραβάνι, ήταν όλα έτοιμα για την υποδοχή τους. Πήγαμε για στήριξη πρώτης βοήθειας, αν χρειαστούν και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται κάποιος μετανάστης. Πήγαμε μια ομάδα 5 ατόμων στα Σφαγιά και άλλη μια ομάδα ήρθε εδώ πέρα για να προετοιμάσει το χώρο. Αν και δεν έχουμε ρητές οδηγίες, δεν υπάρχει ρητή διαδικασία ή δεν είναι της απολύτου αρμοδιότητάς μας. Εν τούτης, ο Δήμαρχος Χανίων, το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, βρίσκεται κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι χρήζουν ανάγκες, χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι βουλοπλέουν στην θάλασσα για τόσες μέρες, κάτω από αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, στο έλεος του Θεού. Οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στο έργο της ταυτοποίησης, ενώ η κινητή μονάδα υγείας βρέθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στο κλειστό κολυμβητήριο για τα απαραίτητα τεστ COVID. Από την προανάκριση, αναμένεται να προκύψουν οι φερόμενοι ως υπεύθυνοι για τη διακίνηση των παράνομων μεταναστών.